Τα μπέρδεψε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη συζήτηση. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή των καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε Μάζη, καλή σας μέρα από την Κύπρο. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φανταζόμαστε ότι εσείς αποτιμάτε θετικά αυτή την επίσκεψη και αυτή την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί της ουσίας θα δώσει κάτι? Η απάντησή μου στο ερώτημα, το αν το αποτιμώ θετικά ή αρνητικά, είναι ότι θα δείξει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να συμμεριστώ αυτόν τον πόλεμο που αναφέρατε προηγουμένως σχετικά με το αν ήταν καλή ή όχι καλή η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Απλώς θα τα δείχνει μιζέρια. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι να έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ομιλία ήταν καλή και μετέδωσε τα μηνύματα, και αυτό να φανεί στην πράξη. Εκεί, πάνω στο τραπέζι της πράξης, θα κρυθούν όλα. Και ποιο είναι το τραπέζι της πράξης? Πρώτον, θα σταματήσουν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο. Θα γίνουν ή δεν θα γίνουν παράνομες γεωτρήσεις από το νέο γεωτρύπανο της Τουρκίας σε ένα παράνομο μνημόνιο, το τουρκολιβικό, νοτίως της Κρήτης? Τρίτον, θα σταματήσει η διάθεση της Τουρκίας να κάνει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ? Τέταρτον, θα φύγουν οι Τούρκοι από την Αμόχωστο που καταρακώνουν κάθε απόφαση, δύο συγκεκριμένα, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα εσείς, κύριε Μάζη, κρατάτε μικρό καλάθι απέναντι στα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης? Όχι, εγώ δεν κρατάω κανένα καλάθι. Περιμένω να αγοράσω καλάθι για να βάλω μέσα τα αποτελέσματα όταν αυτά θα φανούν. Μιλώντας για αγορές, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αγορά τουλάχιστον 18 F-35 από την Αμερική. Ήταν η είδηση η οποία, όπως γράφεται, έκρυβε η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Biden. Στο βάθος όμως να βρίσκεται και το ζήτημα των αεροσκαφών που θέλουν να πουλήσουν οι Αμερικανοί στους Τούρκους. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι το θέμα το οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός έθιξε χωρίς να πει το όνομα της Τουρκίας ούτε μία φορά στη διάρκεια της ομιλίας του. Ούτε μία φορά. Έτσι. Λοιπόν, ήταν το θέμα του εξοπλισμού ή μη των αναθεωρητικών κρατών οι οποίες ζουν με όνειρα αυτοκρατορίας. Αυτά τα οποία ουσιαστικά είναι τα λόγια του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμη αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελα να δω εάν θα προκύψει ή όχι από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ύστερα, το θέμα της Κύπρου. Το θέμα της Κύπρου είπε ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ δύο ξεχωριστά κράτη. Μα, συγγνώμη, ομιλώ με γνώστες του Κυπριακού αυτή τη στιγμή. Υπάρχει περίπτωση η Βρετανία η ίδια να δεχθεί την Κύπρο χωρισμένη σε δύο ξεχωριστά κράτη, επειδή το λέει ο Κατάρ, για να μπλοφάρει και να καταλήξει σε μια συνομοσπονδία ανεξαρτήτων κρατών, την οποία θα βαφτίσουν ομοσπονδία? Ναι, δηλαδή αυτό τι θα θεωρηθεί? Θα θεωρηθεί νίκη δηλαδή αυτό? Λέει ότι φτάσαμε στο σημείο να χειροκροτάμε τα αυτονόητα. Μα ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτό ήταν εξ αρχής, είχε προσδιοριστεί ως μπλόφα. Ήταν μια τουρκική και παραμένει μια τουρκική μπλόφα, η οποία είναι ανεπιθυμητή και από τους Βρετανούς. Δεν θέλουν δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο. Ξεκαθαρισμένο. Για συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, το να μην θέλουμε κι εμείς δύο ξεχωριστά κράτη, αυτό δεν μας κάνει νικητές σε ένα διάλογο θήτου θύματος επί ίσων θέσεων, ίσων βάθρων 48 ολόκληρα χρόνια. Προς Θεού. Θέλουμε να σας βάλουμε και σε ένα άλλο ζήτημα, κύριε Μαζί. Γίνεται μια τεράστια συζήτηση τώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με αφορμή το επίσημο αίτημα της Φιλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ήδη άρχισαν κάποιες φωνές και εδώ στην Κύπρο να έλεγαν μήπως θα είναι καλά και εμείς να κάνουμε αυτή την κίνηση τώρα, να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα
πακέτο μαζί με Σουηδία, Φιλανδία. Εσείς σε μια... Εγώ ήμουν ο εισηγητής. Σωστά, σωστά. Ενώ άρχισε και συζητείτε, θεωρείτε πως μια τέτοια κίνηση την παρούσα χρονική συγκυρία θα αποκάλυπτε προθέσεις αρκετών και υποκρισίες? Βεβαίως. Βεβαίως. Και επειδή ήμουν ο εισηγητής αυτής της προτάσεως και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θεωρώ, λυπούμαι που το λέω, έτσι, θεωρώ ότι η απάντηση του κ. Αναστασιάδη δεν είναι, με κάλυψε. Δηλαδή το ότι πρώτον ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι είναι πρόωρη, λέει, μια τέτοια απόφαση, δηλαδή πότε θα έρθει η ώρα. Θα μας πει περίπου πότε βλέπει αυτό την ώρα, εάν δεν είναι τώρα που το ΝΑΤΟ ζητάει να εντάξει δύο χώρες οι οποίες ήταν χαρακτηριστικές για την ουδετερότητά τους, και αν δεν αξιοποιήσει αυτή τη στιγμή τη συγκυρία που το ΝΑΤΟ θέλει να ισχυροποιηθεί, πότε θα είναι η ώρα? Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι είπε ότι και θα πρέπει να το θέλει και ο λαός. Ο κύριος Αναστασιάδης προφανώς έχει μυστικές πληροφορίες για το τι θέλει ο λαός. Να κάνει ένα δημοψήφισμα για να δει αν το θέλει ή δεν το θέλει ο λαός. Λοιπόν, αυτό όμως τι δηλώνει? Δηλώνει ότι όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, κάποιοι δεν τα επιθυμούν. Γιατί? Γιατί υπηρετούν άλλους σκοπούς. Υπάρχει και το αντεπιχείρημα ορισμένο που λένε ότι είναι άνευ λόγου η συζήτηση, για το λόγο ότι η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Αν μπορεί να θέσει βέτο και απειλεί με βέτο Φιλανδία, Σουηδία, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει για την Κύπρο. Ωραία, εσείς τι λέτε, θα μπουν ή δεν θα μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία? Θα μπουν. Θεωρούμε ότι θα μπουν, δεν υπάρχει επιστροφή σε γιατί αυτό. Γιατί να μην έμπαινε λοιπόν και η Κύπρος αν ήταν στο ίδιο παγκέτο? Και θα μπορούσε να υπάρξει απειλή, δηλαδή με βέτο ή τρεις χώρες μέσα ή τίποτα κατά τα πρότυπα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρώπη. Σαφέστατα. Η Τουρκία όμως τότε θα λέγε καμία από τις χώρες. Έχει επιφυλάξεις και για τις δύο άλλες χώρες. Έχετε την εντύπωση εσείς ότι οι Αμερικανοί θα άφηναν την Τουρκία να κάνει αυτό που θέλει? Εδώ πέρα, εγώ ξέρετε τι θα πω. Θα πω ότι έχετε δίκιο. Παραδέχομαι ότι ο σκεπτικισμός ορισμένων στην Κύπρο είναι σωστός, εάν τελικώς δεν μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία. Λόγω του βέτο της Τουρκίας. Εάν τελικώς δεν μπουν, θα πω εντάξει, έχετε δίκιο. Εάν όμως μπουν, θα έχει χάσει η Κύπρος μια εξαιρετική ευκαιρία να ανεβεί στο ίδιο τρένο με τις δύο αυτές χώρες. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.